ανθρώπους οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές του πυροσβεστικού σώματος ήταν δίπλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο Λετζικώστα, που είναι σήμερα κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Δημήτρη τον Σταθόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Δούγια, που είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζέρβα τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Αποστράτων, τον Αντιστράτηγο, τον Φαφούδη τον Δημήτρη, που είναι σήμερα μαζί μας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, στο συντονιστή Βορείου Ελλάδος, στον υποστράτηγο Βαρσάμι Σπυρίδων και στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Αρχιπύραρχο Παχίδη Κωνσταντίνο. Να τους ευχηθώ καλή δύναμη και εύχομαι και ευελπιστώ καλή συνεργασία, πρώτα για την υπηρεσία και μετέπειτα για τους συναδέλφους. Θα παρακαλούσα λίγο τον Απόστολο, τον Τζικώστα, ένα χαιρετισμό, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι λίγο βαρύ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σε αυτή την οικογενειακή γιορτή, την οικογενειακή μας. Να συγχαρώ και εγώ τους νέους επικεφαλείς της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και να πω ότι για μας η συνεργασία ήταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας όχι απλά στενή, θα έλεγα υποδειγματική. Και αυτό σε δύο άξονες. Ο πρώτος, στον άξονα της πολιτικής προστασίας, όπου εκεί δεν σας κρύβω ότι είμαι περήφανος ως Περιφερειάρχης που στον τόπο μας έχουμε τέτοια πυροσβεστική, με τέτοια ανθρώπινο δυναμικό και με τέτοιες δυνατότητες. Γιατί παρά τις αντίξιες συνθήκες, παρά την έλλειψη εξοπλισμού,